Το λιμάνι της Πάτρας δίνει ζωή και οικονομική δραστηριότητα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και προσφέρει εργασία σε περίπου 2.500 εργαζόμενους. Η Δυτική Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, καθίσταται κόμβος μεταφορών και εμπορίου για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μονόδρομος για τη βιωσιμότητα του λιμένα, καθώς η επιβατική κίνηση έχει σταθεροποιηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται όμως με την εμπορευματική? Από το 2013 έως και σήμερα, η αύξηση στα διακινούμενα φορτία διαμορφώνεται στο 7%. Μπορούμε καλύτερα. Για να το πετύχουμε, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των υποδομών που συνθέτουν το μεταφορικό σύστημα. Δρόμος, τρένο, αεροπλάνο. Ένα εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών στην Πάτρα μπορεί να εξυπηρετήσει τις εισαγωγές και εξαγωγές όλων των κατηγοριών φορτίων στην νοτιοδυτική Ελλάδα. Μπορεί επίσης να αξιοποιήσει και να αναπτύξει τις θαλάσσιες συνδέσεις με λιμένες της Ανδριατικής και της Δυτικής Μεσογείου. Η υψηλών ταχυτήτων σιδηροδρομική σύνδεσή του με την Αττική θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση και επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι παραπάνω συνέργειες είναι παράμετροι που οφείλουν να μπουν στη γενική συνάρτηση. Στόχος είναι η προσφορά υψηλού επίπεδου υπηρεσιών σε σχέση με το κόστος και το χρόνο διαμετακόμισης αγαθών. Η συνεδρία εστιάζει στα παραπάνω ζητήματα που απασχολούν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών. Στοχεύουμε σε ειδήσεις και ουσιαστικά συμπεράσματα για τα περιθώρια βελτίωσης της εμπορικής λειτουργίας αλλά και τον προγραμματισμό της πολιτείας για την επόμενη ημέρα του λιμανιού της Πάτρας.